όπως σας είπαμε, ήρθε ο καλεσμένος μας, ο κύριος Δημήτρης Κολάτος είναι κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, κύριε Κολάτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ήθελα να πω το εξής. Ήρθε πάνω στην ώρα που είχαμε ανοίξει και διάλογο με τους φίλους μας στο chat. Κατά πόσον ένας ευρωβουλευτής, μάλλον κάποιος για να βάλει υποψηφιότητα στην Ευρωβουλή, πρέπει να παραιτηθεί από τη Βουλή. Λοιπόν, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη ώρα, διότι ο κ. Κολάτος κατεβαίνει στην Ευρωβουλή. Ναι, θα έχουμε ένα ψηφοδέλτιο δικό μας. Ναι. Και γιατί με ρωτήσετε προηγουμένως με ποιους. Θα ήταν ντροπή μου να πάω με τους επαγγελματίες πολιτικούς. Πιστεύω ότι πρέπει να εξαφανιστεί αυτό το επάγγελμα πολιτικός. Δεν μπορεί να κάνει να έχει επάγγελμα. Δύο φορές βουλευτής και μετά σπίτι σου. Δεν μπορεί ο Κακλαμάνης του Πασόκ να είναι 40 χρόνια στη Βουλή. 40 χρόνια, το φαντάζεστε. Δεν μπορεί να είναι επάγγελμα υπουργός. Ναι, αλλά έχω μια ένσταση εδώ. Είπαμε να αλλάξουμε. Φέτος, δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές, ένα 60% άλλαξε η Βουλή. Η Βουλή δεν έγινε καλύτερη, χειρότερη έγινε. Και ηλικιακά άλλαξε και ως απρόσωπα. Το χαμηλότερο επίπεδο. Το επίπεδο ήταν πολύ χαμηλό, δεν υπήρξε ποτέ τόσο. Γιατί αυτοί, να σας πω κάτι, οι επαγγελματίες πολιτικούς όταν βάλουν έναν βουλευτή υποψήφιο, φροντίζουν να τον ελέγξουν, δηλαδή να είναι και λίγο κλέφτης και λίγο ηλίθιος και λίγο παλιάνθρωπος. Δεν μπαίνει βουλευτή, ασφαλώς. Δεν μπαίνει αν δεν έχει άξιστο. Είναι, ξέρετε, έλεγα πριν πολλά χρόνια στο YouTube το δικό μου. Έχω μια δήλωση που είχα κάνει στην τηλεόραση και έλεγα ότι μας βάλανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ξέρανε ποιοι μας κυβερνάνε. Ανάξιοι άνθρωποι που θα μας κάνουν γυροκομείο. Ή που θα μας κάνουν. Ότι θα έχουμε πιόνια δηλαδή, αυτό μας λέτε. Ώστε. Ότι θα έχουν τα πιόνια τους. Ναι, ακριβώς. Αυτό είχαν. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πεθαίνει. Ο Σαμαράς κάνει γενοκτονία στην Ελλάδα. Ο Παπανδρέου την πούλησε, την πρόδωσε. Μαζί με τον Βενιζέλο και τους υπόλοιπους, και ο Σαμαράς κάνει γενοκτονία. Σκοτώνει τα παιδιά μας, σκοτώνει την οικογένεια. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι, ας πούμε, δεξιός, να πεθαίνει στα χέρια. Ο Σαμαράς έχει κάνει το πιο σταλινικό πρόγραμμα της κυβέρνησης στη χώρα μας. Όταν λέτε σταλινικό, πού το. Σταλινικό. Σκοτώνει την οικογένεια. Έφυγε η γιαγιά, τη σκότωσε ο Καραμαλής τη γιαγιά με το καινούριο σπίτι. Τώρα δεν κάνουν, σκοτώνει τα παιδιά, σου απαγορεύει να κάνει παιδιά, σε τιμωρία να κάνει παιδιά. Και όταν το παιδί το κάνει, το σπουδάσει, σου λέει τώρα που το σπούδωσε, στείλω στην Γερμανία γιατρό. Με δικές μας σπουδές, με δικά μας. Με δικές μας θυσίες. Και εμείς θα μείνουμε μόνοι μας εδώ, θα κλειδωνόμαστε μέσα και θα περιμένουμε. Μήπως περάσει κανένας νέος Έλληνας να πούμε, α, ναι, και ένας νέος Έλληνας. Γιατί άλλοι θα περνάνε, δεν θα λένε νέοι. Και κοιτάτε κάτι. Εγώ δεν είμαι εναντίον των ξένων, αλλά έλεγε ο Μοντεσκιέ ότι οι νόμοι για να είναι ηθικοί πρέπει να έχουν σχέση με τα ήθη, τα έθιμα και το κλίμα μιας χώρας. Εδώ έρχεται ένα στοιχείο, ένα ποσοστό κόσμου ξένο που μας φέρνει άλλους νόμους. Οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τις παραδόσεις μας, με τα ήθη, τα έθιμα και ούτε και με το κλίμα της χώρας. Είναι ανήθικοι. Δηλαδή, οι μουσουλμάνοι φέρνουν το Κοράνι. Το Κοράνι κατά τη γνώμη είναι ηλίθιο βιβλίο. Άρα θα μου είπε ηλίθιο βιβλίο να σκοτώσουμε. Αν πω ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, δεν με σκοτώνει κανείς. Και αγωνίστηκα γι' αυτό εγώ με καταδίκες, με δίκες για να μπορέσουν οι παπάδες να υποχωρήσουν και να μπορεί να πει ότι εγώ δεν πιστεύω ότι ο Χριστός είναι Θεός. Κάποιος που θέλει να έρθει λίγο απέναντί σας θα μπορούσε να σας πει ότι εξελίσσεται η κοινωνία και δεν μπορεί ούτε οι νόμοι του 1953 να υπάρχουν, ούτε οι νόμοι του. Δεν έχει καταργήσει κανείς το Μοντεσκιέ, που κανείς δεν έχει πει ότι το Μοντεσκιέ δεν ισχύει. Κανείς στην Ευρώπη. Η Ευρώπη λέει ότι αυτό είναι το σωστό, γιατί λογικό είναι οι νόμοι. Λόγω της παγκοσμιοποίησης. Τι είναι η παγκοσμιοποίηση, είναι ένα παραμύθι, το οποίο δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί είναι αντιδεκτό. Γιατί η παγκοσμιοποίηση είναι εις βάρος της ποιότητας της ζωής μου. Ξέρετε κάτι. Σωστά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι να ζεις απλώς, να σέρνεσαι. Είναι να ζεις καλά. Έτσι. Δεν είναι αμαρτία να ζεις καλά. Δηλαδή να τρως καλά δεν είναι αμαρτία. Να έχεις να κάνεις παιδιά, να μπορεί να κάνεις παιδιά και να ζεις μαζί τους δεν είναι αμαρτία. Να παίξεις με το παιδί σου δεν είναι αμαρτία. Να κάνεις έρωτα δεν είναι αμαρτία. Να ακούς μουσική, να διαβάζεις βιβλίο. Εδώ το έχουν κάνει όλα αμαρτίες και λένε. Θα σας πάρουμε όλα τα λεφτά, θα κάνετε σπίτι, θα κρυώνετε, θα φοράτε μια κουβέρτα έτσι και θα κάθεστε, θα βλέπετε τη ηλίθια τηλεόραση η οποία θα σας αποβλακώνει και θα σας λέει τι καλά που είστε, τι λεφτά που έχετε, ας μείνατε. Και θα βγαίνετε, πηγαίνετε να δουλεύετε, σα κλάβει, θα ξαναγυρίσετε σπίτι. Και κάποιοι μάγκε που σα έχουν σπίτι, είστε. Γιατί το σπίτι έχει στοχοποιηθεί. Το έχουν πάρει το σπίτι. Αλλά το οποίο στο που διαθέτουν να μένει γιατί δεν έχουμε να το δώσουν. Όταν βρουν θα το πάρουν. Και σου λένε και κάποιοι μάγκε με πάρα πολλά λεφτά. Εδώ έχουν έβαλα 50 εκατομμύρια εγγύηση για να βγει έξω. 10 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια. Αυτό συζητάγαμε προηγουμένω ότι ο ένα είναι 2 εκατομμύρια και βγήκε, ο άλλο 5 εκατομμύρια. Τρελαίνει. Και εδώ λε, αν με ένα μου με βάλουν φυλακή τώρα επειδή με πηγαίνουν έρχομαι στα δικαστήρια και μου ζήσουν 1000 ευρώ εγγύηση δεν έχω να δώσω. Εγώ θα το πω στη λέει, θα πω ότι μη έχετε συνηθίσει με τα 20 εκατομμύρια και 10 εκατομμύρια, ούτε 1000 σε μένα. Οπότε αυτό το ετοιμάζουμε ένα κελί, πώ το βλέπετε έτσι. Εάν μου ζητήσουν εγγύηση, ναι. Ναι. Δεν έχω να δώσω το 1000 ευρώ. Τώρα γιατί ακριβώς σας κυνηγάνε, για πείτε μας. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν με κυνηγάνε, γιατί προχθές ήταν στις φύλακες και είχα δίκιο. Γέμισε Λουκιανού από στις φύλακες αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ανέβηκαν και πάνω. Γιατί είχα ένα πλάνο, πυροβολούσα στον αέρα. Και είχα ένα άσφαιρο,
αλλά έμεσαι με αληθινό πιστόλι και δεν είναι πολύ δυνατό ο θόρυβο. Τηλεφωνήσα λοιπόν είστε γύρω. Και εσεί ένα άτακτο παιδί, θα έλεγα. Πολύ άτακτο. Και μου έλεγε ο μικρό μου γιο ο Μάριο, μπαμπά, έρχονται στι φύλακε. Εγώ του έλεγα, Μάριο, πήγε να διαβάσει. Λέω, πλάκα μου κάνει. Μπαμπά, είσαι στι φύλακε, η μπάτση. Σκάσε του λέω, πήγε να διαβάσει και πλακώσαν υπό κάτι ντερέκια μέχρι πάνω. Τώρα που θα ξανάρθει η Τρόικα, τι υποδοχή θα έχει από εσάς. Πάμε να μας έχετε συνηθίσει. Εγώ να σας πω. Είστε και μέσα στο κέντρο εκεί πέρα. Όταν είδα ο Σόιμπλε, είμαι περήφανος που με συλλάβανε κάτω και μου λένε, θα σας πούμε, σας λέω στην Πολίνα την Κιονάκη, λέω Πολίνα, τηλεφώνησε στους δημοσιογράφους ότι με συλλαμβάνουν. Και μου λένε, όχι ακόμα, να ρωτήσουμε. Και μου λένε, σας αφήνουμε. Λέω, γιατί με αφήνετε, λέει, γιατί ο Σόιμπλε δέχτηκε για πρώτη φορά να μην έρθει στη Γερμανική Πρεσβεία. Ταπεινώθηκε για να μην δείτε τα πανό. Αυτό είναι μια μικρή νίκη. Θα μου πείτε, αυτή είναι η νίκη. Άλλοι την καταλαβαίνουν, άλλοι δεν την καταλαβαίνουν. Εγώ πιστεύω ότι η ταινία μου είναι η καλύτερη απάντηση αυτή. Είναι μια πολύ σκληρή ταινία. Αυτό το τραγουδάκι. Είναι ένα τρέιλερ, πραγματικά είναι σκληρό. Σκοτώσαν τον Γιωργάκη. Ξέρετε κάτι, αν το σκοτώναν τον Γιωργάκη, μόνο η μαμά του θα έκλειγε. Και πάλι δεν είναι σίγουρο. Μπορούμε να το βάλουμε και να το σχολιάσουμε μετά. Αυτό το θέλω πολύ, ναι. Και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είναι νεκρός. Κυβέρνηση κήρυξε εθνικό πένθος για μια εβδομάδα. Αρχίζει να μου αρέσει η ιδέα να σκοτώσει τον Γιουργάκη. Σκοτώσαν το Γιωργάκη, μας φάει κι ο Βενιζέλος. Τι πούλεψε ο Αντώνης μας και ο Κουβέλης τέλος. Σκοτώσαν το Γιωργάκη, μας αλλάξανε τα πλάνα. Βγήκανε οι βουλευτές, γεμίσαν τα αεροπλάνα. Καλό ταξίδι, Γιωργάκη. Έλα να σύρουμε χορό, να πούμε ένα τραγούδι. Τραγούδι τιμωρία του τη λευτεριά τραγούδι. Η άτιμη πολιτική, η φυλακή να πούνε. Το σύντροφο τον άγγι του να πάνε και να πούνε. Θα στείλουμε πολλά Δημήτρη. Δεν έχει τελειώσει τελεία, λέγεται ναι. η εκδίκηση του Διόνυσου. Ελπίζω... Η εκδίκηση του Διόνυσου. Ναι, γιατί αυτό που κάνουν στην Ελλάδα σήμερα και οι δοσύλλογοι Έλληνες και οι ξένοι Γερμανοί κυρίως είναι να σκοτώσουν το Διόνυσο που έχουμε μέσα μας. Ο Έλληνας είναι ένα μικρό θαύμα. Είναι δύο θεοί αγκαλιά. Ο Απόλλωνας, ισορροπημένος, φωτεινός, ήσυχος. Και ο Απόλλωνας, και ο Διόνυσος, υπερβολικός, ερωτικός, ο θεός του κρασιού, του μπλεντιού. Ναι, τη αναπαραγωγή, ο Θεός των Φτωχών. Αυτοί οι δύο θεοί αγκαλιά κάνουν έναν άνθρωπο. Mm. Θέλουν λοιπόν να σκοτώσουν τον Διόνυσο, να μα κάνουν ένα μαλάκα λαό ο οποίος να με κρατάει ακίνητος και να μην βλέπει μπροστά του. Mm. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ο Διόνυσος λοιπόν εκδικήθηκε. Ξέρουμε πολύ καλά από τα αρχαία μας δράματα, τις αρχαίες τραγωδίες, ότι ο Διόνυσος είναι εκδικητικός πολύ κακός. Mm. Λοιπόν, εκδικείται ο Διόνυσος και ο Παπανδρέου, ο Σαμαράς είναι δύο από τα θύματα του Διόνυσου. Mm.
Όταν έχετε ταινία, πότε θα τη δούμε. Ελπίζω να μην έχω δυσκολίες σε 10 μέρες να τη βγάλω. Γιατί το λέτε έτσι, ελπίζω να μην έχω δυσκολίες. Τι αντιδράσεις είχαμε ήδη από το γιατί τρέλιο. Ήδη με το τρέλιο τόλμησε το Πασόκ να κάνει μια ανακοίνωση. Βάζω και το σημάδι του Πασόκ το οποίο έχει εξευτελιστεί τελείως. Λέγοντας ότι ο εισαγγελέας πρέπει να παρέμβει. Αυτοί ονειρευόντουσαν αυταπάγγελτη δίωξη. Δηλαδή να πετάξουν τον παράξενο εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας είπε: κατεβείτε εσείς. Γιατί να κάνει αυταπάγγελτη δίωξη ο άνθρωπος. Και εγώ είπα πολύ καλά ότι η αυταπάγγελτη δίωξη έχει καθήκον εισαγγελέας να κάνει για τη ληστεία που κάνανε οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί και οι βουλευτές. Έχουν ληστέψει τη χώρα. Τέτοια ληστεία δεν ξαναγελεί με ληστεία σε τράπεζα. Αυτές είναι οι ληστείες που κάνουν κατά κακόμοιρα τα φτωχά παιδάκια. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στις ευρωεκλογές. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι θα κατεβούν πλέον εκτός λίστας, αλλά θα κατεβούν με σταυρό. Όχι, εκτός λίστας. Ναι, εκτός λίστας. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Και το άλλο, το ότι δυσανασχετεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέει τόσο ξαφνικά έγινε αυτό, έπρεπε να έχουμε ειδοποιηθεί εδώ και 12 μήνες. Γιατί, τι ζόρι τραβάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι σε ευρωεκλογές υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλα τα κόμματα και να μπουν οι ευρωβουλευτές. Όλοι μαζί. Ναι, και να μην ψηφίσει κόμματα, ψηφίσει ευρωβουλευτές. Γιατί στην Ευρώπη δεν πάνε κόμματα, διαλύονται όπως ξέρετε τα κόμματα και μπαίνουν στα ξένα. Άρα λοιπόν ψηφίζει προσωπικότητες οι οποίες πρέπει να μπουν. Ιδεολογίες, ας πούμε, δεξιοί, σοσιαλιστές, αριστεροί. Κανονικά για εμάς τους Έλληνες η δυστυχία που μας έφερε ο Γιωργάκης και η παρέα του και ο Σιμίτης είναι μας έκανε όλους, μας ένωσε όλους. Δεν υπάρχουν δεξιπία, υπάρχουν μνημονιακοί και αντιμνημονιακοί. Γιατί αν ρωτήσει σήμερα έναν απλό. Ο Σαμαράς παίρνει τα σπίτια, θα πει: εμείς περιμέναμε το ΚΚΚ να μας τα πάρει και μας τα παίρνει. Ο Σαμαράς δεν είναι δεξιός, είναι σταλινικός, είναι πολύ σκληρός αριστερός. Δηλαδή, ούτε οι αριστεροί σήμερα, οι κομμουνιστές, οι Έλληνες είναι σταλινικοί. Λοιπόν, ο Σαμαράς έκανε μια ληστεία τρομακτική. Είναι ληστής αριστερός, ας πούμε. Αν μπορούμε να το πούμε. Αλλά ο ίδιος ασφαλώς δεν παίρνει το σπίτι του, μια χαρά είναι. Το πέρασε και το είδα τώρα εδώ στο σπίτι της Δέλτα. Είναι υπέροχο. Τη Κηφισιάς λέτε. Τη Κηφισιάς. Μια λεπτομέρεια. Στη Κηφισιάς ένας πρωθυπουργός ξένος δεν θα τολμούσε ποτέ να το δείξει τηλεόραση. Δηλαδή δεν θα άφηνε τις κάμερες να δοκιμοτογραφήσει όταν πήγε μέσα. Δεν νομίζω ότι τον αφήσει, το άφησε. Το αστείευε είναι για το αμυλογάνι, οι πόρτες μπαίνανε καυτοκίνητα και βγαίνανε. Νομίζω ότι είμαστε και λίγο αδιάκριτοι εμείς οι δημοσιογράφοι. Όχι, όχι, όχι. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Την επίδειξη πλούτου που κάνουν οι Έλληνες πολιτικοί, η γκλαμουριά η ελληνική, δεν την κάνει κανείς. Νομίζω ότι ο Σαμαράς ειδικά δεν είναι τη γκλαμουριά όμως. Κοίτα, δηλαδή, η παρέα του είναι και το σπίτι του άφηνε και το πέρανε. Ο ίδιος δεν είναι. Πάντως δεν έχει δουλέψει αυτός ποτέ. Έχουμε πολιτικούς που δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Εγώ δεν βγάζω. Μαζί με τον Γιωργάκη. Φοιτητές, δεν έκανε γιατί. Ο καθηγητής σου είπανε ότι είπε: είχα δύο βλάκες μαθητές. Ο ένας έγινε πρωθυπουργός, ο άλλος θα γίνει. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Και το είπα στην τηλεόραση. Οι Αμερικάνοι σκληροί με τους σκλάβους που παίρνουν για να στείλουν αρχηγίσκους και βασιλίσκους και προεδράκια σε μικρές ασήμαντες χώρες. Δεν μου λέτε τώρα θα κατέβετε κάτω στον κόσμο για να διεκδικήσετε. Εγώ έχω κατέβει στον κόσμο και κόσμο και μιλάω. Θα μαζέψετε 42, δηλαδή. Πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε 42. Όχι, νομίζω όχι, θα δούμε τον νόμο, θα τον κάνουμε. Υπάρχει περίπτωση να είναι ένα ψηφοδέλτιο μόνο Δημήτρης Κολάτας. Όχι, όχι, γιατί είμαι παρέα. Με το σταυρό όμως δεν κινδυνεύετε να μην πηγαίνετε εσείς να πηγαίνετε. Επίσης όχι, σημασία έχει, σημασία έχει να μπορεί να βάλει σταυρό ο κόσμος. Με το καινούριο θέλω να πω ότι. Γι' αυτό του λέω ότι θα κατέβει κάτω να διεκδικήσει το σταυρό. Γιατί τώρα πια όλος ο κόσμος πρέπει να κατέβει κάτω. Μην επαναπαυτούν όλοι στα ονόματά τους. Γιατί ο κόσμος, ξέρετε, με τα ονόματα λίγο έχει πάρει ανάποδα. Εμένα μου αρέσει να βγαίνω. Το ξέρει. Αν μπείτε στο Facebook το δικό μου, θα με δείτε σε γειτονιές της Αθήνας, από το Γάλλο στην Νίκαια, στο Κερατσίνι, να μιλάω με τον κόσμο. Και ο κόσμος είναι πάρα πολύ θερμός. Να ρωτήσω κάτι. Απλώς δεν έχω 100 κολλάτους να πάω παντού. Μπράβο, εντάξει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς είστε ένας καλλιτέχνης που εκφράζεστε μέσα από την τέχνη σας. Τόσο πολύ απαραίτητο ήταν να μπείτε μέσα στην πολιτική. Για να είστε δηλαδή, γιατί σαν καλλιτέχνης όπως και τώρα, είστε απέναντι από την πολιτική. Μπορείτε να την κρίνετε, να την κατακρίνετε, να τις κάνετε ό,τι εσείς θέλετε. Τώρα, άμα θα μπείτε μέσα στο σύστημα, γιατί θα μπείτε στο σύστημα, δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική, είτε αυτή είναι η Ευρωβουλή, είτε είναι οι εθνικές εκλογές, μπαίνεις μέσα στο σύστημα. Πώς αντιδράσετε. Μα εγώ τόσα χρόνια κάνω τέχνη, κινηματογράφο, θέατρο και δεν έχω μπει μέσα στο σύστημα. Μα ξέρετε ότι στο κινηματογράφο. Πώς δεν μπαίνει στο σύστημα. Δεν υπάρχει Έλληνα σκηνοθέτη που να γυρίσει ταινία χωρίς το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Μόνο εγώ. Α, καλά, εντάξει. Τόσα χρόνια. Και οι μεσατζίδες που λέμε τώρα. Όχι, όλοι οι σκηνοθέτε Έλληνε παίρνουν από το Κέντρο Κινηματογράφου λεφτά. Υπάρχουν σκηνοθέτε, εγώ κάποτε είχα μπει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Να με υιοθετήσει ο Παντελής ο Βούλγαρης. Ναι. Και θύμωση. Μάλιστα με πήρε η γυναίκα του και μου λέει: είμαι πολύ θυμωμένη. Ναι. Και είπα εγώ: να με υιοθετήσει ο Παντελής ο Βούλγαρης.
ο Βουλγαρής, γιατί πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ αυτό και η οικογένειά του. Αν ήμουν και εγώ παιδί του, κάτι θα έπαιρνα. Ενώ μόλι δεν παίρνω ποτέ τίποτα. Μα γι' αυτό το λέω. Επειδή είστε ένα άνθρωπο που δεν έχετε εξάρτηση από την εξουσία, σε οποιαδήποτε μορφή εξουσία. Ούτε τώρα θα μπαίνετε μέσα. Όχι, δεν έχω καμία. Εγώ μπαίνω. Όχι, εγώ μπαίνω σαν τη πάω στην Ευρωβουλή να πω αυτά που δεν λένε οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Οι οποίοι δεν πάνε. Το πρώτο πράγμα που θα πω ότι δεν δεχόμαστε μια γερμανική Ευρώπη. Δεν κάναμε την Ευρώπη για να την κάνουμε γερμανική. Κάναμε την Ευρώπη για να την κάνουμε ευρωπαϊκή. Ο πολιτισμός ευρωπαϊκός είναι ελληνικός, ρωμαϊκός, χριστιανικός. Ο διαφωτισμός και αναγέννηση είναι του Νότου. Δεν έχουμε λοιπόν τίποτε, για κανένα λόγο δεν οφείλουμε τίποτα στους Γερμαναράδες. Είναι ένας βάρβαρος λαός, έγραφε ο Νίτσε, ότι ο κίνδυνος για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό είναι η γερμανική βαρβαρότητα. Το πιστεύω απόλυτα. Πιστεύετε ότι θα βρείτε όμως φωνές ίδιες που θα έρθουν να κολλήσουν μαζί σας? Ο Νότος. Αντιγερμανική. Ο Νότος έχει την πλειοψηφία στην Βουλή, στο Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό. Ναι. Αλλά μπορούσαμε να πετύχουμε να πούμε στους Γερμανούς ότι θα ταπεινωθούν ξανά. Θα ζήσουν αυτό που ζούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τις γυναίκες τους πουτάνες των Ρώσων και των μαύρων στρατιωτών των Αμερικάνων. Αυτό ζήσανε, αυτό θα ξαναζήσουν. Αποκλείεται εμείς να πεθάνουμε. Ξέρετε κάτι που με ενοχλεί πολύ. Οι Γερμανοί, και το δέχονται οι Έλληνες πρωθυπουργοί και υπουργοί, αυτοί οι άνθρωποι που μου λέτε ότι εγώ μπορώ να κάνω μαζί τη δουλειά. Ναι, λέω αν μπορείτε, ξέρετε, να βρείτε συμμάχους για να μπορέσετε συμμάχους να παλέψετε. Συμμάχους στο γιατί μόνος τι να παλέψεις. Μα οι Γερμανοί θέλουν να πετύχουν με εμάς τους Έλληνες αυτό που δεν πετύχαμε τους Εβραίους. Να μας εξολοθρεύσουν ως λαό. Να πάψουν να υπάρχουν ως Έλληνες. Γιατί με τις γεννήσεις που έχουμε, με τα παιδιά που φεύγουν, σε κάποια χώρα δεν υπάρχει κανείς Έλληνας. Ναι, με την ίδια έκφραση όμως, με την ίδια έτσι, αντίληψη θα εκφράζεστε και μέσα από ταινίες. Γιατί θα εγκαταλείψετε την καλλιτεχνία? Δεν θα την εγκαταλείψω. Θα μπορείτε όμως έτσι να συμβιβάζονται, δηλαδή αυτά, πολιτικός. Η γυναίκα του Σωκράτη, που είναι το καλύτερο κείμενο που έχω γράψει, είναι ένα πολιτικό κείμενο, ένα κείμενο που μιλάει για τη δημοκρατία και θυμίζει στους Έλληνες, κάτι που το έχουν ξεχάσει, ότι η δημοκρατία δεν ήταν θαύμα του Περικλή. Ο λαός το έκανε. Ο Περικλής κατέστρεψε τη δημοκρατία με τον πόλεμο, με τη Σπάρτη. Με τον πολιτικό τον πόλεμο. Αλλά βγήκε λοιπόν, εκείνος. Εκείνος βγήκε, μπράβο. Ναι. Δεν είναι εκφραστής. Ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, δεν είναι Περικλής. Ο Σχήλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης είναι ο λαός της Αθήνας. Ναι. Η ποιήση είναι ο λαός της Αθήνας. Ο Μαραθώνας είναι ο λαός της Αθήνας. Είναι η δημοκρατία της Αθήνας. Και επειδή μου λένε, α, σκοτώνεις, λες να σκοτώσουμε τον Γεωργάκη. Μα εάν δεν είχε γίνει μια πολιτική δολοφονία, αν το 514 νομίζω, δεν είχε σκοτώσει ο Αριστογείτον και ο Αρμόδιος, δεν είχε σκοτώσει τον Τύρανο, τον Ήπαρχο, το αεφό του Υπία, δεν θα είχε γίνει δημοκρατία. Ο Υπίας και ο Ύπαρχος περιμέναν το Δαρείο. Ήταν φίλοι του Δαρείου. Ήταν άνθρωποι του Δαρείου. Τον περιμέναν να έρθει. Ο Υπίας, όταν τον διώξαν οι Αθηναίοι, πήγε στη Σπάρτη, στην Περσία και ήρθε με τα στρατεύματα των Περσών στο Μαραθώνα. Ήταν μαζί τους, τους έδινε συμβουλές. Ναι, αλλά λοιπόν η δημοκρατία άλλο οφείλει τη δόξα της, οφείλουμε το Μαραθώνα, σε Λαμίνα, σε μια δολοφονία πολιτική. Μια δολοφονία. Ναι. Πιστεύετε όμως στην εποχή τη δική μας σήμερα αρμόζει μια πολιτική δολοφονία? Στην Ελλάδα ναι, σωστά. Μπορείς να δολοφονήσεις στην έναν άνθρωπο, όχι με ένα πιστόλι. Όταν λέω κοιτάξτε κάτι, να τους βάλουμε φυλακή. Να τιμωρηθούν, ναι. Όταν λέμε δολοφονία, λέμε, όπως ξέρετε, για να το διευκρινίσουμε. Όπως ξέρετε, εγώ είμαι εναντίον της θανατικής καταδίκης. Το έχω δηλώσει. Άρα όταν λέμε σε θάνατο Παπανδρέου, που εγώ θα καταδίκω στον Παπανδρέου, η Σιμίτη σε θάνατο, θα μπουν φυλακή ισόβια. Δεν μπορεί ο Παπανδρέου να κυκλοφορεί, δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω το Σιμίτη εγώ προχθές ελεύθερο στον δρόμο. Όταν έχει βάλει τις βάσεις, ορίστε. Και να βγάζουν και λεφτά. Να σας πω όμως, και αυτό το κόρπο των διαλέξεων που τους πληρώνει όλη η Ευρώπη και όλη η Αμερική για να έρθουν να δώσουν τα φώτα τους για το πώς έφτασε εδώ η χώρα. Πώς το εξηγείτε αυτό? Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όταν είχε την τεράστια δύναμη που είχε, τους βασιλίσκους, τους καλούσε, τους έδινε περνάγα πολύ ώρα στη Ρώμη, κρατούσε τα παιδιά τους, τους έδινε υποτροφίες. Ήταν υπηρέτες των ξένων συμφερόντων. Αυτούς οι υπηρέτες τους πληρώνει καλά. Με τα δικά μας λεφτά άλλωστε. Ο Παπαντρέου έχει ληστεύσει στην Ελλάδα, έχει παραδώσει την Ελλάδα. Δεν θα πάρει και αυτός κάτι? Ένα μπαξίζει. Πάει και διδάσκει τι καλά που έκανε την. Δεν τον πάει σοβαρά τον Παπαντρέου Σφόλος. Εδώ πέρα τον είπε ο άλλος ηλίθιε τρελέ, μαλάκα τρελέ, και δεν είπε, α, είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Πώς το ονομάζεις? Ναι, πώς το ονομάζεις και μιλες μαλάκα? Ανακαλώ τον Πρέσβη τον Έλληνα αμέσως και φεύγει ο Γάλλος σήμερα το βράδυ από την Ελλάδα. Γιατί όταν είπε, δέχτηκε να τον πούνε μαλάκα και τρελό, προσέβαλε εμάς. Εσάς, εμένα. Λοιπόν, με ποιο δικαίωμα άφησε αυτός ο άχρηστος να προσβάλλει? Έναν άνθρωπο τον επιλέξαμε εμείς. Ναι. Και δεν μπορεί να προσβάλλει σε έναν. Και όμως αυτός εσφύριξε αδιάφορος και λέει: εγώ εντάξει, θα φύγω ο πρωθυπουργός, θα πάρω ένα άλλο αξίωμα, θα πάρω. Μια χαρά περνά. Όχι, απλώς δεν έγινε σωστή μετάφραση. Μεγάλες αλήθειες που αυτή τη στιγμή τον πονεμένο Έλληνα
ακριβώς βρίσκουν και τον αγγίζουν στην ψυχούλα. Μα θα έπρεπε να έχει το κουράγιο ο Έλληνας να πει όχι στους επαγγελματίες πολιτικούς. Έχουν καταστρέψει τη χώρα. Τι άλλο μπορεί να κάνει. Εγώ πεθαίνω στα γέλια με αυτούς τους 52-58 όπως είναι. 58, οι οποίοι 55. Είναι οι μικροπουτάνες της πολιτικής, οι αποτυχημένες που πήγαν φτιάξανε πήραν ένα σπίτι και είπαν ερχόμαστε κι εμείς εδώ. Πουτάνες είναι. Τι άλλο σπίτι πήγαν από εδώ και πήγαν απέναντι. Δηλαδή αλλάξανε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μα πειράζει. Μα λογοκρίνουν εσά. Τι να μα λογοκρίνουν, μα πειράζει τελείω για χαζού. Λοιπόν. Σουρούδα να στο κλείσει το σπίτι. Δεν πρέπει να πείτε καθόλου να πείτε ναι σε κανέναν επαγγελματία πολιτικό. Ωραία. Θα ήθελα το ψηφοδέλτιό μου να με ψηφίσετε. Εγώ μπορώ να ζητήσω πράγματα. Κοιτάξτε κάτι. Λέμε συνέχεια ότι πρέπει να χαριστούν τα χρέη. Τα χρέη του πολίτη πρέπει να τα χαριστούν. Οι Ρωμαίοι, να μην πω για το Σόλωνα. Οι Ρωμαίοι, όταν υπήρχε δυστυχία οικονομική στο λαό, κάναν κάτι απλό. Το χρέος του λαού που το υπολογίζανε σε ασήμι. Όταν υπήρχε κρίση οικονομική, το υπολογίζαν σε χαλκό. Λέει, κάνανε υποτίμηση. Αμέσως. Άρα επιστροφή στο νόμισμα. Όχι, όχι στο ευρώ. Με το ευρώ. Το ευρώ δεν έγινε για να γίνουν πλούσιοι κλέφτες. Έγινε για να επενδύσει το λαό της Ευρώπης. Και κάνανε μια ληστεία με το ευρώ τρομακτική. Εγώ πιστεύω και το λέω μέσα ότι έπρεπε, το είχα πει το 1975 αυτό, το είχα γράψει στην απογευματινή που συνεργαζόμουν τότε, έπρεπε να γίνει ένα ευρωπαϊκό, ένα ευρώ του Νότου. Γιατί ο Νότος είναι πλούσιος. Μου έλεγε ο Ροκάρ, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, μου έλεγε ότι ο Βορράς, η Γερμανία είναι φτωχιά χώρα. Δεν έχει τίποτα. Αν κλείσει τα σύνορά της, απέθανε, δεν πίνει, τι θα φάει. Αυτοκίνητα θα φάει. Παλιά λέγανε οι πατεράδες μας να πάρεις ένα γερμανικό αυτοκίνητο, να το έχεις μια ζωή. Τώρα πια δεν χρειάζεται μια ζωή. Η τεχνολογία το ξεπερνάει σε 5 χρόνια. Αυτό το κομπιουτεράκι έχει ξεπεραστεί ήδη. Βέβαια. Το παίρνεις, έχει τράπεζα 6 μήνες πριν να το πετάξεις. Λοιπόν, δεν έχουν οι Γερμανοί κανένα βάρος, μόνο το βάρος της ληστείας. Είναι ένας λαός που λίστεψε την Ευρώπη. Μας χρωστάει το αναγκαστικό δάνειο. Γιατί να μην το πληρώσει, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό ακόμα το έχουν αφήσει. Ναι. Άρα, κρεμότητα. Μπαίνει ο Δημήτρης Κολάτος στην Ευρωβουλή. Λέει. Μιλάει. Μιλάει. Δεν έχουμε μιλήσει εδώ και χρόνια. Μιλάει και λέει έξω από τα δόντια. Δεν είμαστε η Ευρώπη της Γερμανίας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Δεν θέλουμε να είναι τα αφεντικά της Ευρώπης η Γερμανία. Θέλουμε δικαιοσύνη. Μας χρωστάτε. Σας χρωστάμε. Τι γίνεται με το θα δάνειο. Πληρώσει το δάνειο, θα μάλιστα. Το πληρώσετε, θέλετε, δεν θέλετε. Είναι δάνειο. Το πήρατε, υπογράψατε. Με το πιστόλι στο. Mm-hmm. Μας βάλανε και το πιστόλι στο. Mm-hmm. Και το πληρώνουν τώρα. Οι αποζημιώσεις είναι σε ένα γενικό πλαίσιο συζήτηση με όλη την Ευρώπη, με όλο τον κόσμο. Αλλά οι Γερμανοί είναι όρο, μπαίνουν σε ένα σπίτι. Τα σπάνε όλα, μας πηδάνε κιόλας και φεύγουν και δεν το ξεχάσαμε. Τώρα ξεχασμένα. Δεύτερο λοιπόν, διεκδικούμε αυτό. Τρίτη κίνηση του Δημήτρου Κολάτου. Για να είμαστε σαφείς. Και τρίτη κίνηση. Να... Λέμε στην Ευρώπη το εξής, ότι μιλάνε συνέχεια για ανάπτυξη, για αριθμούς ανάπτυξης. Η Κίνα έχει πολύ υψηλούς αριθμούς ανάπτυξης και ο κόσμος, ο λαός δυστυχεί. Αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα ζωής. Εμείς θέλουμε ξανά να μας δώσουν το χρόνο που είχαμε και να τον δώσουμε εμείς στην Ευρώπη. Ο πολίτης πρέπει να έχει χρόνο να κάνει παιδιά, να μην τρέχει. Να ακούει μουσική. Άγχος, να μην παθαίνει κατάθλιψη και να μην πηδάει από τα παράθυρα. Εμείς κοιμόμαστε. Δεν έχει να πληρώσει. Μπράβο. Τα κλεψιμέικα. Έχω ένα βίντεο αναρτήσει. Που λέω είναι ακόμα ελεύθερη και ζωή. Και βάζω Παπανδρέου, Σιμίτη, Σαμαρά. Και δείχνω μια αυτοκτονία μπροστά στις. Το έχουμε. Να το έχουμε, ναι. Μπροστά στις κάμερες. Ναι. Είναι λίγο σκοτεινό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτοί οι άνθρωποι αδιαφορούν. Ναι. Είναι ανατριχιαστικό, θα έλεγα. Εγώ το Γεωργάκη τον ψήφισα. Όλοι στο Πασόκ λέγαν πως ήταν καλό παιδί. Είχα ψηφίσει και τον πατέρα του. Τον παππού του τον ψήφιζε η οικογένειά μου. Μετά το Γεωργάκη στις εκλογές που έγιναν, ψήφισε τον Σαμαρά. Πίστεψα σε αυτά που μας είπε. Στη γειτονιά, πρώτη αυτοκτόνηση χείρα του Νικολούδη. Τα τρία της παιδιά έχουν μεταναστεύσει στη Γερμανία. Τι θάψαμε εμείς. Κάναμε ρεφενέ για τα έξοδα της κηδείας.
Πολύ ρεαλιστικό. Κυκλοφορούν ελεύθερα, λοιπόν. Ανατριχιαστικό. Ανατριχιαστικό και όταν έχουμε... Η πραγματικότητα όμως. 5.000 αυτοκτονίες. Μα, ξέρετε, κοιμόμαστε με φόβο, ξυπνάμε με αγωνία. Είναι τρομακτικό αυτό. Αυτό που είπατε τώρα, γιατί οι Έλληνες κάθονται στον καναπέ τους? Δεν ξέρω. Για πέστε μας. Έχει το 16ο αιώνα, είχε γράψει ο Etienne de la Boissy ένα θαυμάσιο βιβλίο που πήγαν να το πλήξουν για πολύ καιρό, το οποίο το έλεγε «Εθελόδουλη δουλεία». Είμαστε εθελόδουλοι. Γίναμε μόνοι μας δούλοι. Λέμε δηλαδή, ο Λαπράξης έχει δύναμη. Καμία δύναμη δεν έχει. Άμα πάψει να αγοράσει την εφημερίδα, τέλειωσε ο Λαπράξης. Άμα δεν ψηφίσει τους ηλίθιους αυτούς τους επαγγελματίες πολιτικής, τέλειωσε την άλλη μέρα όλοι αυτοί. Άρα γινόμαστε με τη θέλησή μας, μας έχουν πει ότι είναι δυνατοί. Καμία δύναμη δεν έχουν. Εδώ πέρα φτάσαμε σε τέτοιο ρεζίλι να τηλεφωνεί η γερμανική πρεσβεία και να έρχονται να με συλλαμβάνουν εμένα με ένα τηλέφωνο. Και να μου λέει ο εισαγγελέα ο ίδιο: «Κύριε Κολάτη, δεν βλέπω μήνυση. Δεν είχε γίνει μήνυση. Τι λέω του εισαγγελέα, του γερμανού πρέσβη». Και συλλάβανε έναν Έλληνα πολίτη, μπήκα σπίτι του, απειλήσαν να σπάσουν και τι πόρτε, γεμίζαν τον δρόμο στι φύλακε με ένα τηλέφωνο κάποιου Γερμανού, ο οποίο ήταν στην πρεσβεία. Και οι Γερμανοί είπαν, αυτοί οι Γερμανοί δε, είναι θρασείς, είπανε ο Κολάτος ήταν απέναντι από την Γερμανία, από την πρεσβεία μας. Αυτή ήταν απέναντι από το σπίτι μου. Το σπίτι που προηγείται από την πρεσβεία. Αυτό πάλι, αυτή ήθελα να πω. Η πρεσβεία ήρθε μετά σε εσά. Ναι, το σπίτι μου το 35. Λοιπόν, θέλω να σας πω, και έχουν κάνει τρόπο παραβάσεις πολύ δημοκρατικές. Άμεσα σας κάτσαν απέναντι. Περιμένουμε λοιπόν τη μετακόμιση, τη μεταστέγαση τη γερμανική πρεσβεία στο πρώτο. Γιατί όχι. Άμα δεν του αρέσει ο κ. Κολάτος, α πούμε, δικιασμένο είναι έτσι κι αλλιώς. Ενώ του κύριου Κολάτου είναι το πατρικό του σπίτι. Αυτό είναι δικό του σπίτι, το χτίζει νομίζω η Γερμανία. Το τέρας αυτό είναι το πήρε φρικτό κτίριο. Έπρεπε να τον κρεμίσουμε για λόγου και να καλέσει το κτίριο. Αυτό το κτίριο λοιπόν δίνει την ψυχή των Γερμανών. Οι Γερμανοί ποτέ δεν ήταν αισθητικά καλοί. Απλώς ήταν. Πάντω χοντρού. Ναι, αλλά. Πεμβέ, α πούμε, που λένε τι διαφημίζουμε κιόλα. Ήτανε γερά αυτοκίνητα, δεν είχαν την κομψότητα, ξέρω εγώ. Τι γερά αυτοκίνητα, ξέρω κάτι. Άμα με 80 χιλιόμετρα χτυπήσει ένα τείχο, τι γερά αυτοκίνητο σκοτώνει σίγουρα τώρα. Ναι, το θέμα είναι μην χτυπήσει με 80 χιλιόμετρα. Αλλά ο Γερμανός αυτοκράτορας, ο μεγάλος Φρεντερίκος, δεν μιλάει γερμανικά. Δεν ήξερε γερμανικά, μιλάει γαλλικά. Ντρεπόταν να μιλήσει γερμανικά. Γιατί υποτίθεται ότι η γερμανική γλώσσα είναι γλώσσα βαρβάρα. Μα φαντάζει τώρα σου μιλάει, να σου λέει ότι αγαπώ κάποιο στα γερμανικά. Δύσκολο πράγμα. Όπω πολύ δύσκολο και α επιλέξει. Ενώ στη λέει ελληνικά ή γαλλικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κατεβαίνει στην Ευρωβουλή. Δεν σας ενδιαφέρει αν έχει σταυρό, δεν έχει σταυρό. Δεν έχει. Δεν έχετε κάποιον τίτλο, ξέρω εγώ, δημοκρατική. Είναι Κολάτος Κίνημα Πολιτών. Κολάτος Κίνημα Πολιτών. Έτσι κι αλλιώς από το Κολάτος θα είναι. Ναι, γιατί πιστεύω κάτι. Ότι ξέρετε κάτι. Τα λόγια δεν σημαίνει τίποτα. Αν κάποιο επαγγελματία πολιτικό, παλιά πόρνη τη πολιτική δηλαδή, βάλει ένα ωραίο όνομα. Θα το ψηφίσουμε επειδή έβαλε ωραίο όνομα. Να δούμε ποιο κρύβεται πίσω από το ωραίο όνομα. Αυτό που λέω εγώ πάρα πολλέ φορέ, να κοιτάξουν πάρα πολύ καλά τα πρόσωπα που θα βάλουν το σταυρό και κυρίω αυτή στην περιφέρεια, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Που τους ξέρουν πιο καλά. Εμείς στην Α και Β Αθήνας είμαστε και λίγο από το πουθενά και οι άνθρωποι που είναι πιο αναγνωρίσιμοι βάζουμε και ένα σταυρό παραπάνω. Μα είσαι ίσα. Τους αναγνωρίσιμους δεν πρέπει να βάλουμε σταυρό. Γιατί να βάλουμε σταυρό σε αυτούς που βγαίνουν στη τηλεοράση και ουρλιάζουν, που έχουν τρελαθεί μισή. Η μισή που βγαίνει τρελαθεί μισή. Καμάτε τους βγάζεις και ο κακομοίρας. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσουν να μας παρακαλάνε, κύριε Κολάτο. Κύριε Κολάτο, έχετε υπολογίσει πόσους σταυρούς χρειάζεστε για να βρεθείτε σε ένα έδρανο στην Ευρωβουλή? Για να βγάλει ένα ψηφοδέλτιο έναν βουλευτή, θέλει 4%. Α, τα 4%. Άρα πάει ποσοστιαία, ναι. Ενώ στη δικιά μας την Βουλή, σε εθνικές, είναι 3%. Θέλει 3%, αλλά βγάζει 9. Βγάζει, ναι. Άρα δηλαδή. Γιατί έχουμε 24, χάσαμε έναν βουλευτή. Είχαμε 24, χάσαμε έναν 23, νομίζω. Αλλά θα δούμε τώρα τι θα πούνε οι κύριοι αυτοί. Το καινούργιο θα δούμε πόσους σταυρούς θα βάλουν. Η σημασία έχει και να το ξέρει ο κόσμος ότι ο κύριος Κολάτος και οι άνθρωποι που θα είναι μαζί του θα κατέβουν σε εσάς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να κατεβαίνουμε ήδη στον κόσμο. Άλλωστε και με τη δουλειά, με το θέατρο, με τον κινηματογράφο, κάθε μέρα κατεβαίνω στον κόσμο. Μα εγώ αγαπώ τον κόσμο. Θέλω να εκφράσω το θυμό του κόσμου. Έχω το δικό σας θυμό και μπορώ πιστεύω να εκφράσω. Δεν θα περιοριστώ στο κοινοβούλιο. Ξέρετε, οι Έλληνες βουλευτές, οι ευρωβουλευτές δεν πάνε καν στην Ευρωβουλή. Δεν μην κουραστούμε του έδρου και λεφτά. Εγώ όχι μόνο θα πάω στην Ευρωβουλή, αλλά όσο αντέχω. Και ελπίζω να αντέξω. Θα πάω στην Ιταλία, θα πάω στη Γαλλία, θα μιλήσω στις ξένες τηλεοράσεις. Θυμάμαι στη γαλλική τηλεόραση είχα μιλήσει. Που έχετε και επιρροή πολύ και σαν και όνομα και σαν. Και εγώ ξέρω να το πω και τολμάω. Είχα πει στους Γάλλους ότι εμείς δεν έχουμε λόγο να ντρεπόμαστε. Πολεμήσαμε τους Γερμανούς, δεν συμβαστήκαμε. Δεν είπαμε πουρκουά. Οι Γάλλοι το είπατε και κρυφτήκατε ολόκληρος λαός πίσω από ένα γερασμένο στρατάκι τον πετά. Και μου έλεγε, ήταν μεγάλος Γάλλος συγγραφέας, Άγγλος συγγραφέας δίπλα μου και μου έλεγε σιγά, γιατί φοβόταν αυτό το πει, πες τα κολλάτε. Και ήταν 20 εκατομμύρια που το ακούσανε. Με βρίσκαν σφαλώ όλη την άλλη γάλα την άλλη φορά. Ναι, μετά, εντάξει. Αλλά ακούσαν 20 εκατομμύρια ότι εμείς. Γιατί μου είπαν, κάνε για τον Παπάγο. Λέω, ο Παπάγος δεν είναι, έσυξε το χέρι του Χίτλερ.
Φυσικά. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και όχι μόνο εκείνος, κανένας. Εμείς πολεμήσαμε. Εδώ είχαμε ένα αρχιεπίσκοπο, ο οποίος όταν μπήκανε οι Γερμανοί μέσα, και το έχουμε ξεχάσει, κύριε ντροπή μας, το έχουμε ξεχάσει, είπε όχι, δεν πάω να υποδεχτώ τους Γερμανούς. Είπε όχι, δεν ορκίζω την κυβέρνηση του Λάκογλου. Θέλω να σου πω ότι γίνανε στιγμές αντίθεση που αρχίσαν την πρώτη στιγμή. Ναι. Υπήρχαν άνθρωποι, η Αλβανία ήταν ένα έπος, γιατί μου λένε καμιά φορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς οι Έλληνες κάνουμε θαύματα ξαφνικά. Εκεί που είμαστε ένας κοιμισμένος λαός, μπορούμε αύριο να βγούμε και τα σπάσουμε και τους χειρίζουμε. Γι' αυτό σας ρώτησα ότι τόσα έχουμε υποστείλει τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια. Και εγώ ελπίζω πάντα θα βγούμε. Έγινε και η πλατεία, αλλά η πλατεία έμεινε και ελπίζω που έμεινε θα βγούμε. Και τελείωσε. Ελπίζω θα βγούμε ξερά. Και έχουμε μια ευκαιρία στις ευρωεκλογές, ναι, στις δημοτικές εκλογές, χωρίς να σπάσουμε την καρά κεφάλι, να τους στείλουμε σπίτια τους ντροπιασμένους. Δεν πρέπει κανείς από τους γνωστούς πολιτικούς, από αυτές τις πόλεις της πολιτικής, να βγει βουλευτής. Ευρωβουλευτής. Σαν ντροπή να τους ξαναστείλουμε. Θα πούνε οι Ευρωπαίοι, κοίτα, τους ίδιους μαλάκες μας τι λένε. Και με αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ωραία η κατάληξη. Δημήτρης Κολάτος, ο οποίος διεκδικεί ακριβώς την ψήφο μας και την ψήφο σας στην Ευρωβουλή. Θα έχει ενδιαφέρον αν έχετε ένα έδρανο στην Ευρωβουλή. Είναι... Νομίζω η αλήθεια, ναι, ότι... θα πω, θα πω τις αλήθειες. Θα αναστατώσει κόσμο, ναι, εκεί πέρα. Οπότε και επειδή είναι και πολύ γλωσσό, θα τους αναστατώσει σε πολλές γλώσσες. Και όχι που πάνε μερικοί δικοί μας και ξέρουν. Θα πάω και κοντά τους. Θα μιλήσω. Θα βγω στους δρόμους. Ακόμα και στη Γερμανία θα τολμήσω να πάω. Θα παίξω το έργο. Είναι λίγο δύσκολο να σα αφήσω να πάτε. Η Γερμανία, όμω, εγώ είμαι ευρωβουλευτή, τίποτα δεν μου αμφισβητεύουν. Θα τρέχουμε να σα σώσουμε μετά. Θα προβάλλω και την ταινία μου παντού. Και έχει σημασία ο καλλιτέχνης. Η γυναίκα του Σοκράτη είναι ένα έργο που θα μου ανοίξει δρόμου. Η ζωή με τον Άλκη. Ξέρετε κάτι. Ένα νόμο που θα προτείνω, θα πω κάτι απλό στην Ευρωβουλή. Θα πω στην Ελλάδα οι Έλληνες πολιτικοί σκοτώνουν τα ειδικά παιδιά. Τα αφήνουν, ναι, να ζουν, ναι, ένα, ναι, μαρτύριο. Να τρελαίνουν οι οικογένειές τους, να αυτοκτονούν οι μανάδες, να αυτοκτονούν οι πατεράδες, να διαλύονται οι οικογένειες. Άρα λοιπόν, είτε τους αλλάζετε και αλλάζετε το πρόβλημα και βοηθάτε τα ειδικά παιδιά ή ψηφίζετε ένα νόμο εδώ, χωρίς ντροπή, που να λέει ότι ο Έλληνας πολίτης, κατ' εξαίρεση από τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, έχει το δικαίωμα να σκοτώσει το ειδικό παιδί του. Πάντως αυτό είναι μια πολύ. Αν δεν έχουμε δικαίωμα να το σκοτώσουμε, πρέπει να μας δώσουν κάτι. Μόνο του, τώρα, ναι, το αναφέρετε. Θα πρέπει τέλος, να τελειώνουμε. Το αναλύσουμε. Θα έρθετε μια άλλη φορά να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό γιατί το θέμα. Προέκυψε σήμερα από χθες. Ένα παιδί το οποίο για πρώτη φορά πήρε 20 σε όλα από τυφλή οικογένεια, ναι, τυφλό παιδί και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το φυσικό τμήμα, δεν το παίρνουν διότι λέει είναι παιδί με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή το παιδί που δεν βλέπει, το παιδί που είναι παραπληγικό. Και χρειάζεται και η παρέμβαση Αρβανιτόπουλου, ο οποίος θα δούμε, με το που θα έρθει να το συζητήσει. Λύσει το επιτρέπεται θέμα, να έρχεται, ναι, ο κάθε υπουργός για να λύσει το πρόβλημα, ότι είναι ένα μαθητής του 20. Και αν σκεφτούμε ότι ο φυσικός, ο καλύτερος φυσικός στον κόσμο, δεν θυμάμαι το όνομά του γιατί είναι και λιγάκι πολύπλοκο, είναι στην παραπληγική καρέκλα, mm-hmm, και τρέφεται με ένα καλαμάκι και όλοι προσκυνούν την ιδιοφία, mm-hmm, του. Ακριβώς. Λοιπόν, φανταστείτε, αυτό είναι ένα θέμα που εσείς είστε πολύ κατάλληλος άνθρωπος γιατί έχετε ζήσει και στην προσωπική σας ζωή. Φανταστείτε αν αναφερόμαστε έτσι σε ένα παιδί με ιδιοφία. Πώς φερόμαστε παιδιά που δεν έχουν ιδιοφία και υποφέρουν, που είναι πραγματικά. Σημασία. Θέλουμε να τα σκοτώσουμε. Ναι, δεν τους δίνουμε σημασία. Διότι δεν δίνουν καθόλου χρήματα. Αν τα σκοτώσουμε, δεν τους δίνουμε λοιπόν, σημασία καμία. Η Ευρωβουλή θα βρεθεί μπροστά σε σκληρές αλήθειες σε σχέση με την Ελλάδα. Λοιπόν, να λένε ότι είμαστε κομμάτι της Ευρώπης και τα σύνορα τα ευρωπαϊκά τα φυλάμε μόνοι μας και να τρέμουμε τους Τούρκους απέναντι. Έχουμε να στείλουν στρατό. Αλλά... Όχι, να στείλουν στρατό. Να στείλουν αεροπλάνα γαλλικά εδώ, να στείλουν αγγλικά είμαστε τα αράδια. Είμαστε τα σύνορα της Ευρώπης. Ναι, ακριβώς. Οπότε να πούμε στους Τουρκαλάδες, θέλετε να δείτε, ελάτε. Με τους Τούρκους, ας διαβεστε. Όποτε οι Τούρκοι έχουν ένα πρόβλημα, θα περάσουν μέσα στη Βουλγαρία και θα εχμαλωτήσουν όλων τον ελληνικό στρατό. Και ξέρετε, έχω ένα παράπονο. Κανείς δεν λέει την αλήθεια. Πέστε μου ένα στρατηγό που να βγει και να είπε: ο στρατός είναι άοπλος. Κανείς. Και βγαίνει ο υπουργός άμυνας, ανάλογα ποιος είναι, και λέει: ο στρατός της Ελλάδος είναι αξιόμαχος. Σε χλαμάρι. Δεν έχουμε καν στρατό. Αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε. Και αυτή τη στιγμή τα σύνορά μας είναι αφύλακτα, γιατί οι Βούλγαροι δεν έχουν. Το δήλωσαν αυτοί πιο τίμοι από εμάς, ότι δεν έχουμε στρατό. Δηλαδή οι Τούρκοι μπορούν να μπουν από τη Βουλγαρία και να συλλάβουν όλο το στρατό που στη Θράκη. Να εκμαλωτήσουν. Τρομερά πράγματα. Και δεν λέμε την αλήθεια. Και φτάσαμε σε σημείο. Παλιά λέγανε οι δικαστικοί και οι στρατηγοί δεν κλέβουν. Τώρα οι δικαστικοί δεν κλέβουν, αλλά οι στρατηγοί και οι ναύαρχοι φάγαμε τον Τσοκατζόπουλο πολύ. Τώρα αυτό είδα. Και ποιος ήταν ναύαρχος μπήκε φυλακή, κανείς. Και έχει δίκιο ο Τσοκατζόπουλος που έλεγε να έρθει και ο Σιμίτς, να έρθουν και οι ναύαρχοι, να έρθουν και οι στρατηγοί. Κισαία, να έρθει το Κισαία. Δεν πρέπει να έρθουν γιατί. Υπογράφανε. Ναι, ναι. Λοιπόν, βάζετε πολλά θέματα και πολλά, τελειώσαμε. Πολλά και θα πολλά θέματα. Επαναλάβουμε την κουβέντα μας, ναι, ναι, και λίγο νωρίτερα. Εγώ εσάς σας περιμένω, σας περιμένουμε, ναι, ναι, την Παρασκευή στην πρεμιέρα, την επίσημη της κυρίας Γκιονάκη. Στην Γαβριέλα. Να μια και θα έρθει και η Πολίνα μια μέρα στην εκπομπή. Θα έρθει. Μια πόρνη που παραδεχόταν ήταν πόρνη. Σε μια χώρα που το κρύβουν όλοι. Που ανεβαίνει είναι στο Αγγέλων Βήμα. Δεν το σκηνοτώ εγώ, το σκηνοτώ ο Φέρης. Πολύ ωραία δουλειά. Α, πολύ ωραία.
Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Κολάτο. Καλή επιτυχία, θα τα πούμε μέχρι τότε, με τις ευρωεκλογές. Βεβαίως. Θα έχει ενδιαφέρον να έχει ένα έδρανο. Ήταν η Λίτσα Θεοφάνους. Ανέστης Κόνιαλης, Νίκος Σακάς στην τεχνική μας υποστήριξη. Αύριο στις 12 και πάλι μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κολάτο. Και μπορεί να ακούσετε το τραγούδι στο YouTube το δικό μου, αλλά το παίζουν και άλλα διαδίκτυα, να το ακούσετε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.